Σαλάμ. Τώρα θα σας παρουσιάζω στο δεύτερο μάθημα, αλλά πριν να ξεκινήσω το δεύτερο μάθημα, επαναλαμβάνω το πρώτο μάθημα. Σαλάμ. Γεια σου ή γεια σας. Τσετόρι. Πώς είσαι ή πώς είστε. Τσετόρι. Πώς είσαι ή πώς είστε. Χούμπαν μοτσακέρα. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Σωμά τσετόρι. Εσύ πώς είστε. Χούμπαν μοτσακέρα. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Ή μπορούμε να πούμε χούμπαν μαμνούν. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Τσέχαβα, τι θα νέα σου. Χαμέ, τσι σκούπε. Όλα είναι καλά. Αυτή τη φράση βέβαια είναι επιπλέον, γιατί δεν το είπαμε στο προηγούμενο μάθημα. Χωδά χαφέζ. Γεια σου. Χωδά χαφέζ. Γεια σου ή γεια σας. Χωσ μπέξαρε. Να παράσετε καλά. Χωσ μπέξαρε. Να παράσετε καλά. Αυτό ήταν το πρώτο μάθημα. Σε συνοπτικό. Τώρα θα πάω στο δεύτερο μάθημα και θα σας παρουσιάζω το ρήμα είναι και βεβαίως για να παρουσιάζω το ρήμα είναι χρειάζεται να ξέρουμε πώς είναι οι φράσεις. Πάντα στην περσική γλώσσα, πάντα το ρήμα είναι στο τέλος και το ρήμα είναι αστ. Είναι με δότ αστ. Είναι με δότ αστ. Αυτό είναι το μολύβι. Είναι με δότ αστ. Αυτό είναι on με δόδαστ, για μακριά, on. On με δόδαστ, εκείνο είναι το μολύ. In μις αστ. In μις αστ. Αυτό είναι το τραπέζι. On parcham ast. Αυτή είναι η σημαία. On parcham ast. In kalam ast. Αυτό είναι στυλό. In kalam ast. Αυτό είναι στυλό. On καλάμ αστ. Εκείνο είναι στυλό. Ιν κετάπ αστ. Ιν κετάπ αστ. Αυτό είναι το βιβλίο. Αν κετάπ αστ. Εκείνο είναι το βιβλίο. Ιν είναι για κοντά. Και το «on» είναι η μακριά. Βέβαια, στη καθημερινή ομιλία, το «on»
και είναι, μπορεί να γίνονται ουν. Ουν με δόντε. Ουν κετάβε. Ιν μίζε. Αυτό είναι το τραπέζι. Ουν παρτσάμε. Εκείνη είναι η σημεία. Ουν καλάμε. Αυτό είναι το στυλό. Ουν μεδάδε. Αυτό είναι το μολύβι. Τότε βλέπουμε το καθημερινό ομιλόμενοι διαφέρει λίγο από την γραπτό και σωστή γραμματική. Βεβαίως εγώ προτιμώ να είναι σύμφωνα με το βιβλίο και γραπτός. Αν είναι. Αυτό είναι το δεύτερο μάθημα που βρίσκεται στη σελίδα 25 του βιβλίου σας. Εντάξει το βούμε. Βάδα σαφίγε στο πάντζι και το βεσμό ουτσούτερ. Εύχομαι αυτό το μάθημα να ήταν ο φίλος μου και να είναι χρήσιμο για σας. Χωδά, χαφέζ. Thank you.